ιδρύθηκα στο δίκο μου τον Ιούλιο του 1973. Μεγάλωσα τα πρώτα χρόνια ως πρόσφυγες σε διάφορα σπιτιά. Στο τέλος καταλήξαμε στο Τσέρι όταν ήμουν 6 χρονών, άρα άρχισα να πηγαίνω δημοτικό στο Τσέρι. Μετά γυμνάσιο Λύκειο στο Στρόβολο. Μετά υπηρέσα στη στρατιωτική μου θητεία. Απολύθηκα ως έφεθρος αθυπολογαγός. Πήγα για σπουδές στην Αθήνα με υποτροφία του ΙΚΙ, σπούδασα φιλολογία. Μετά έκανα έναν μεταπτυχιακό στη γλωσσολογία, 2 χρόνια. Μετά έκανα ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στην Αγγλία, στη γλωσσολογία. Μετά έκανα διδακτορικό στο Μευστείο Κύπρου, στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, στη γλωσσολογία. Και μετά έκανα ένα μεταδιδακτορικό στο Τμήμα Ιταλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επαγγελματικά, τελειώνοντας τις πρώτες μου σπουδές, εργαστήκα ως δημοσιογράφος για αρκετά χρόνια στη Χαραυγή. Ασχολήθηκα κυρίως με το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Μετά εργάστηκα στο Κέντρο Μελετών της Ερασμονής Κυπρού, ενώ ταυτόχρονα είχα εκπομπές στην τηλεόραση, στο Plus τότε, εκπομπές κυρίως πολιτιστικού περιεχομένου, δηλαδή τα συνεντεύξεις από ανθρώπους του πολιτισμού κυρίως. Στη συνέχεια διορίστηκα στην εκπαίδευση και παράλληλα συνέχισα και τις δημοσιογραφική μου δραστηριότητα, δηλαδή συνέχισα να αρθρογραφώ, να έχω εκπομπές πρώτα στην, συνέχισα εκπομπή στην τηλεόραση, μετά έφυγε από το Plus και ξεκίνησα μια εκπομπή στο RIC ραδιοφωνική, η οποία υπάρχει ως σήμερα, είναι καθημερινή πρωινή εκπομπή για τη γλώσσα. Είμαστε στο 12ο χρόνο. Σε ακαδημαϊκά συμμετείχα σε 60-70 συνέδρια ως ομιλητής, έγραψα 9 βιβλία, καμιά 700 άρθρα στις εφημερίδες, 30 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Έτσι εντάξει, και έχω και έτσι άλλες δραστηριότητες, δηλαδή υπήρξα αντιπρόεδρος του ΘΟΚ για 2 θητείες, ήμουν πρόεδρος εδώ του Συνδέσμου Γονέων του Περιφερειακού Γυμνασίου για 9 χρόνια, ολοκλήρωσα φέτος εσείς στη θητεία μου, τώρα που τα έχω παιδιά μου, έτσι ολοκλήρωσαν την παραμονή τους στα γυμνάσια. Έτσι που την ίδρυση της Μητρόπολης Ταμασού το 2015, συνέστησα, οργάνωσα και διευθύνω το πολιτιστικό ίδρυμα της Μητρόπολης που ονομάζεται Ακαδημία Πολιτισμού Κυπροπαίδεια. Τούτα πάνω κάτω για την πορεία μου την ακαδημαϊκή κυρίως και την επαγγελματική. Κοιτάξτε, οι σχέσεις μου είναι πάντα πέρα από επαγγελματικές, συνήθως φιλικές, δηλαδή καταφέρνω στην επαφή μου με τους ανθρώπους, με τους φορείς, τελικά να αποκτώ έτσι μια στενή, πολλές φορές προσωπική σχέση, η οποία δεν είναι επειδή το επιδιώκω, σε μεγάλο βαθμό μέρος του χαρακτήρα μου, αλλά εφάνηκε ότι είναι αποτελεσματικός τρόπος, πέρα από την προσωπική καθαρά την επαφή, να γίνεται πιο αποτελεσματική και η επαγγελματική επαφή τελικά. Δηλαδή να είναι πιο παραγωγική. Αν μιλούμε για τον χώρο τούτων των επαγγελματικών, όπως είπα και πριν, οι πιο πολλές σπουδαίες σχέσεις ξεκίνησαν ως επαγγελματικές, οι πιο πολλές που τούτες κατέληξαν να είναι επαγγελματικές και φιλικές ταυτόχρονα. Και τούτον ισχύει όχι μόνο ούτε μόνο για την Κύπρο. Δηλαδή και στα συνέδρια που πάμε και τα λοιπά, αναπτύσσεις προσωπικές σχέσεις, εγώ το επιδιώκω πάντα. Δηλαδή να έχω προσωπικές σχέσεις με τους ανθρώπους. Άρα να μην είναι ένα πρόσωπο δίκτυο ανθρώπων, ψυχρών, ας πούμε, που να στηρίζεται μόνο στο επαγγελματικό τομέα, αλλά να υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις και μάλιστα όσο είναι δυνατόν να είναι και ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Τούτο επαλαμβάνω είναι επειδή το θέλω και ως άνθρωπος, αλλά τελικά βοηθά πάρα πολλά και στην επαγγελματική σου την επαφή. Κοιτάξτε, δύσκολες σχέσεις υπάρχουν, είναι μέρος της ζωής. Ναι, τώρα υπάρχουν δύσκολες σχέσεις σε διάφορους τομείς. Δηλαδή είτε στον καθαρά επαγγελματικό τομέα, είτε και στις καθημερινές, ας πούμε. Δηλαδή μια τέτοια δύσκολη σχέση είναι
που είχα και έχω μια πολλά δύσκολη γειτόνισσα, για παράδειγμα, στον Πρωταρά, στο εξωτερικό που έχω, η οποία της αρέσει να δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή θέλει να λύσει τα προβλήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν είναι εύκολο πραγματικά να βρεις λύση, διότι όταν δεν υπάρχει καλή διάθεση, ό,τι και αν κάνεις, άρα σε όλη την περίπτωση προσπαθείς όσο γίνεται να εξαλείψεις τις αφορμές της έντασης. Αλλά τούτο είναι πάντα εύκολο. Εντάξει, πάντως που είναι εμπειρία μου, η απάντηση στην ένταση με άλλη ένταση ποτέ δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να είσαι το ίδιο, και το ενισχύει στους επαγγελματικούς χώρους κτλ. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις να είσαι το ίδιο επιθετικός απαντώντας σε μια επιθετική συμπεριφορά, όταν λέω επιθετική, δεν εννοώ μόνο κυριολεκτικά, ούτε καν λεκτικά, μπορεί να είναι με διάφορους τρόπους. Συνήθως τα αποτελέσματα δεν είναι τα καλύτερα. Αντίθετα, που είναι εμπειρία μου, ακόμα και στις περιπτώσεις που μπορεί να δέχεσαι έτσι επίθεση, με όποιους τρόπους μπορεί να σκεφτεί κάποιος, αν το αντιμετωπίσεις με ποιότητα, συνήθως τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Και κοιτάξτε, οι υγιείς σχέσεις στηρίζονται πάντα στο αλληλοσεβασμό, στην επικοινωνία, στην διάθεση να υπάρξει σύγκληση με κάποιον τρόπο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει. Πολλές φορές υπάρχει αφεαυτής. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Όταν δεν υπάρχει, χρειάζεται να υπάρχει καλή διάθεση από τα δύο μέρη, ας πούμε, για να βρει μια κοινή συνισταμένη. Και συνήθως μπορεί να βρεθεί συνισταμένη. Εδώ κράτη που τα εχώριζαν εκατομμύρια νεκροί και καταφέραν να συνυπάρχουν. Άρα, πόσο μάλλον σε προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις, αν δεν μπορείς να βρει μια άκρη. Αλλά, όπως είπα και πριν, χρειάζεται και από τα δύο μέρη να υπάρχει μια αναγκαία έτσι, επιθυμία για να συναντηθεί. Εντάξει, ενδεχομένως, όταν αποφάσισα να κάνω διδακτορικό, έπεσα πάνω σε έναν άνθρωπο που επιβίωσε τώρα σε νέα ηλικία, να ρώστησε, φίλο μου τον καθηγητή τον Παύλο, ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα. Διότι δεν ήταν εύκολο, προσφέραν, ας πούμε, τότε στο εγώ ήμουν παντρεμένος, εργαζόμουν, είχα επιλογές να πάω να διαλέξω να πω στο εξωτερικό να κάνω διδακτορικό για παράδειγμα. Πρέπει όπως είπατε να στην Κύπρο και προσφέρεται μια θέση ο χρόνο. Και ο τούτος ο φίλος μου ο Παύλος που εγώ δεν τον ήξερα καν. Δηλαδή ο ίδιος με είδε κάπου στην τηλεόραση κάπου και ο ίδιος ήρθε σε επαφή μαζί μου. Και μου άνοιξε την πόρτα που μετά τούτη πόρτα και ακαδημαϊκά και άλλος που μου άνοιξε πολλές άλλες. Βασικά ήταν πολλά κρίσιμο για μένα. Η περίοδο εκείνη, που την άποψη είναι η επαφή μου με τον Παύλο. Και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και ακαδημαϊκά, βοήθησε με μετά να πάω στα επόμενα βήματα. Αλλά κατάλληλα, επειδή έχω επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους, ο καθένας που τον μπορώ να σκεφτώ ότι κάτι μου πρόσφερε, να το θέσουμε έτσι. Μια άλλη τέτοια σχέση, ας πούμε, είναι η επαφή μου με τον Μητροπολίτη τον Ισαΐα, που έχουμε πολλά στενή σχέση πάνω από 20 ετία. Και επίσης μου έδωσε, άνοιξε μου πόρτες, δηλαδή άφησε με διευθύνων οργανισμών, ο οποίος πλέον έχει έτσι, μια βαρύτητα με αποτέλεσμα μέσα από τον οργανισμό έρθα σε επαφή με πολλούς εξέχοντες ανθρώπους και τούτο με βοήθησε και εμένα να εξελιχτώ βασικά. Διότι φάνηκε ότι όταν έχεις επαφή με ανθρώπους καλλιεργημένους χωρίς να καταλάβεις καλλιεργήσεις ο ίδιος. Για μένα επικοινωνία το λέω και από δηλαδή και την δουλειά μου είναι επικοινωνία στην πραγματικότητα. Αλλά και συνειδητά το λέω ότι είναι, θεωρώ είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή είναι η επικοινωνία. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Και μάλιστα πλέον η επικοινωνία δεν είναι επιστημονικό ζήτημα. Δηλαδή έχει μελετηθεί το πώς γίνεται η επικοινωνία. Μάλιστα τώρα το τελευταίο βιβλίο που γράφω είναι τούτο. Οι τεχνικές της επικοινωνίας, το οποίο δεν είναι πολύ νομίζουν ότι είναι ένα ενδιάθετο πράγμα, ή το έχεις ή δεν το έχεις κτλ. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τεχνικές που πολλοί τις χρησιμοποιούν ακόμα και σε επιστήμες που δεν θα περίμενε κάποιος, τη διαφήμιση, το marketing, την πολιτική. Άρα τελικά η επικοινωνία είναι κάτι που καλλιεργείται και σχεδόν διδάσκεται κιόλας. Και τούτο είναι ένα μήνυμα κιόλας, ότι μπορούν τούτα να διδαχτούν για να μπορέσει κάποιος να αναπτύξει δεξιότητες κλπ. Δεν είναι απλώς θέμα. Εντάξει, πρώτα το βασικότερο που λείπει στην επικοινωνία ότι σπάνια ακούμε. Συνήθως μιλούμε και δεν ακούμε. Και μπορεί εκείνα που έχει να πει ο άλλος να θεωρείς ότι διαφωνείς, αλλά τελικά αν είσαι πρόθυμος να τον ακούσεις, μπορεί όντως να διαφωνείς, αλλά να βρεις κάπου να συμφωνήσεις, να βρεις κοινό έδαφος
Τέλος πάντων, δεν θα είναι παράλληλοι μονόλογοι. Το να υπάρχει συνέστηση, το να είσαι πρόθυμο να ακούσεις, τούτο είναι πολύ σημαντικό στην επικοινωνία. Και το άλλο είναι τούτο με το οποίο ξεκινήσαμε. Η επικοινωνία, πέρα από τις τεχνικές, πέρα από τούτα όλα, χρειάζεται ειλικρίνεια. Δηλαδή, όταν επικοινωνείς με ειλικρίνεια, τις πιο πολλές φορές βρίσκεις και βίκο ουνούς, όπως λέμε, δηλαδή ο άλλος εμπρόθυμο να σε ακούσει, ακόμα και διαφωνεί μαζί σου. Γι' αυτό και είχα πει και στην αρχή, είναι σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις τελικά να χτίσεις φιλίες, να έχεις προσωπική επαφή κλπ. Και να είσαι ειλικρινής βέβαια, όχι να το κάνεις επειδή θεωρείς ότι τούτο είναι αποτελεσματικός τρόπος. Αν το κάνεις με ειλικρίνεια, τελικά γίνεται και αποτελεσματικός τρόπος. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι εύκολο, διότι χρειάζεται ένα επίπεδο αυτοεπίθεσης να εκτίθεσαι. Άμα τα καταφέρεις όμως, όντως είναι και αποτελεσματικός τρόπος επικοινωνίας, διότι ο άλλος ανοίγεται, διότι πλέον νιώθει ότι δέχεται επίθεση. Αντίθετα, νιώθει ότι αναπτύσσεται μια υγιή σχέση. Ναι, και σε τούτο επίπεδο μπαίνουν ζητήματα όπως ο σαρκασμός, δηλαδή να είσαι πρόθυμος, να κρίνεις τον εαυτό σου πρώτα και μετά παρακλείσεις τους άλλους βεβαίως. Εγώ το κάνω πολλά τακτικά. Όταν μιλάω στους κοιλιακούς μου και τα λοιπά, το κάνω πολλά τακτικά. Και το κάνω και από την τηλεόραση και από ράδιο, ενώ... Ναι, διότι αν έχει μια εικόνα ψευτική, είναι ο άλλος αφού είναι τον που λέει πριν. Ναι, αν τους συγκρίνουμε με τις προηγούμενες, θα έλεγα παρά τη μεγάλη κριτική που δέχεται η νέα γενιά, και μπορεί είναι όντως σε πολλά πράγματα να τους κρίνεις, στο επίπεδο της επικοινωνίας, μπορώ να σου πω μπορεί να είναι πιο ειλικρινείς οι ανθρώπινες σχέσεις σε σχέση με το παρελθόν, αν και υπάρχουν και ανασταλτικοί παράγοντες, για παράδειγμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ φαίνεται να είναι ένα βήμα εύκολης επικοινωνίας, που είναι σε κάποιο βαθμό, είναι και δίκοπο μαχαίρι, διότι στο τέλος γίνεται και πεδίο ανταγωνισμού και επίδειξης κτλ. Και έτσι είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Αλλά οι νέες γενιές σε γενικές γραμμές είναι πιο ανοιχτές από ό,τι ήταν οι παραδοσιακές κοινωνίες στο πώς επικοινωνούν και στο τι εικόνα θέλουν να πλασάρουν κτλ. Αλλά που τούν την άποψη είναι σε πιο καλή μοίρα οι νέες γενιές. Απλά πρέπει να διαχειριστούν το ζήτημα των καταιγισμών της τεχνολογίας που σε μεγάλο βαθμό δεν λειτουργήσαν υπέρ τους. Δηλαδή, ενώ είναι γενιές πιο... Εν τούτο που, με το οποίο ξεκινήσαμε. Χρειάζεται ειλικρίνεια, χρειάζεται τούτο που προσθέσετε εσείς ήδη και συμφώνησα, να μεν ανησυχείς, να εκτεθείς, να είσαι ευάλωτος κτλ. Όταν υπάρχουν τούτα, ναι, μπορούν να αναπτυχθούν υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. Και επίσης, πρέπει να μιλάς, διότι είναι ένα πρόβλημα της εποχής μας τούτο. Ενώ έχουμε πάρα πολλά μέσα για να μιλούμε, για να έρχομαστε σε επαφή, τελικά επεριορίστηκε τούτη η επαφή. Δηλαδή, είπε το Σαμαράκης πριν πολλά χρόνια, όταν έπιασε τη συνέντευξη, είναι στη συνέντευξη τη δική μου που το είπε, το είχα επικαλεστεί όμως. Λέει, είμαστε σε μια εποχή, και το ήταν πριν 25 χρόνια, αλλά σήμερα ακόμα χειρότερο, που οι στέγες των ανθρώπων λέει εν τόσο κοντά και οι ψυχές τους εν τόσο μακριά. Δηλαδή, ενώ ζούμε όλοι μαζί κλπ, στο τέλος απομακρυνούμαστε για διαφόρους λόγους. Άρα χρειάζεται και πραγματική επαφή. Πρέπει να μιλάς, πρέπει να συναντιέσαι, πρέπει να κάνεις δραστηριότητες. Ναι, διότι αν η τεχνολογία σε απομονώνει όπως συμβαίνει σήμερα, δεν είναι εύκολο να δεν έρθεις σε πραγματική επαφή με τους ανθρώπους και μόνο μέσω διαδικτύου, ας πούμε, δεν μπορούν να αναπτυχθούν πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή, χάθηκε η κίνηση του σώματος, διότι δεν μπορεί να την παρακολουθήσεις, διότι δεν υπάρχει πλέον. Διότι η επαφή δεν είναι πραγματική σε μεγάλο βαθμό, είναι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λέει, ξέρω εγώ, έχω 6 χιλιάδες φίλους και εννοεί διαδικτυακούς που τους οποίους το 80% δεν υπάρχουν οι προκαταλήψεις του παρελθόντος. Μπορεί κάποιος να συζητά πιο άνετα για θέματα που στο παρελθόν ενδεχομένως θα ήταν αδύνατο να συζητήσεις. Άρα τούν τα ζητήματα, ναι, που τη μια υπάρχουν προκλήσεις που την άλλη βοηθούν να βελτιωθεί η κατάσταση. Η νέα γενιά, με άλλα λόγια, έχει εγγυά να είναι σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν η παλιή. Εάν βάλεις στην άκρη τα προβλήματα της προκλήσης της εποχής, κυρίως τούτα που σχέση με την τεχνολογία που τελικά περιόρισαν, όπως εφάνηκε, την πραγματική επικοινωνία παρά να την καλλιεργήσουν.